Τέλο, αλλά με παράθυρο ρύθμιση, δόθηκε στην καταπαρέκκληση δόμηση σε οικόπεδα κάτω των τεσσάρων στρεμάτων σε περιοχέ εκτό σχεδίου. Το Υπουργείο Περιβάλλοντο δεν αποδέχτηκε τα αιτήματα των τεχνικών επιμελητηρίων τη χώρα για παράταση τουλάχιστον δύο ετών και έτσι από σήμερα το καθεστώ αλλάζει. Είχαν μια τελευταία ευκαιρία που δεν αξιοποίησαν. Υπό μια έννοια, βέβαια, καλώ προχωρούν τα πράγματα έτσι, γιατί η άποψη όλων μα είναι ότι εκτό σχεδίου δόμηση πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή. Ε, από ό,τι φαίνεται, ήρθε αυτή τη στιγμή. Μια παγιωμένη κατάσταση που ήταν να πουλιούνται αρκετά οικόπεδα που είχαν αρτιότητα είτε κανονική είτε κατά παρέκκληση όπως λέμε και ήταν εκτός σχεδίου προχωρούσαν αγοραπολισίες τους μπαίνανε ως ενέχειρα σε τράπεζες για δανειοδότηση και άλλα τέτοια πράγματα τα οποία φαίνεται ξαφνικά να έρχονται αυτό να καταργηθεί. Αυτό που μέχρι χθε ήταν αμετάκλητο είναι πω όσοι πολίτε δεν εξέδωσαν οικοδομική άδεια έως τι 9 Δεκεμβρίου, έχασαν το δικαίωμα να χτίσουν κατά παρέκκληση σε οικόπεδα των 750, 1.200 και 2.000 τετραγωνικών μέτρων και θα πρέπει να περιμένουν την εκπόνηση του τοπικού ή του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου τη περιοχή. Διάταξη όμω που σύντομα θα κατατεθεί στην Βουλή, όπω προανήγγειλε το Υπουργείο Περιβάλλοντο, θα επιτρέπει τη δόμηση σε αυτέ τι περιπτώσει υπό προποθέσει θα πρέπει να κάνουν άλλε διαδικασίε, να συνενώσουν, να κάνουν διαδικασίε δηλαδή για να μπορέσουν να ξαναπάρουν δόμηση ή όταν θα φτάσουν αυτοί οι χώροι να αποκτήσουν σχέδιο πόλη, να, αποκτήσουν δηλαδή άλλε μορφέ δόμηση οργανωμένης πια και όχι με την ομοθεσία την εκτό σχεδίου. Επειδή έχουν επέλθει μεταβολέ στη διαδικασία έκδοση οικοδομικών αδειών, αλλά και λόγω του ιδιαίτερα αυξημένου φόρτου εργασιών που έχει επέλθει στι υπηρεσίε δόμηση τη χώρα λόγω τη σημαντική αύξηση υποβολών προεγκρίσεων οικοδομικών αδειών, η κυβέρνηση αποφάσισε να προωθήσει προ θεσμοθέτηση ρύθμιση για τη διασφάλιση των ιδιοκτητών. Και αρκετοί άνθρωποι πήγαν και αγοράσαν οι οικόπεδα τα τελευταία χρόνια με στόχο να αποκτήσουν είτε μια πρώτη κατοικία είτε μια επένδυση, ε, μικρή, γιατί το πρόβλημα το έχουν τα μικρά οικόπεδα, δεν το έχουν τα μεγάλα και ξαφνικά θα βρεθούν από, από εκεί που είχαν αγοράσει οικόπεδο να είναι περήφανοι ιδιοκτήτες ενός χωραφιού. Όπω αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Περιβάλλοντο, όσοι δεν πρόλαβαν να καταθέσουν έτοιμα για προέγκριση έως τις 9 Δεκεμβρίου, θα έχουν μία εναλλακτική: να υποβάλουν αίτηση για την έκδοση βεβαίωση όρων δόμηση. Η εναλλακτική αυτή δυνατότητα προβλέφθηκε δεδομένου ότι πλέον η προέγκριση οικοδομική άδεια έχει καταστεί προαιρετική. Ωστόσο, για αυτέ τι περιπτώσει, χρήση τη βεβαίωση όρων δόμηση που θα εκδοθεί μπορεί να γίνει μόνο μέχρι και τι 30 Σεπτεμβρίου 2023, καθώ έω και την ημερομηνία αυτή, είτε θα πρέπει να υποβληθεί έτοιμα για έκδοση οικοδομική άδεια είτε προέγκριση. Σημειωτέων ότι το Συμβούλιο τη Επικρατεία ζητάει την κατάργηση όχι μόνο των παρεκκλήσεων, αλλά συνολικά τη εκτό σχεδίου δόμηση εδώ και μία εικοσαετία.